Πάμε σιγά σιγά να συζητήσουμε λίγο για το χθεσινό παιχνίδι. Είπαμε δύο-τρία πραγματάκια, θα πούμε και άλλα στην συνέχεια, αλλά θα ακούσουμε τι έχει να πει και ένας άλλος που ήταν στο γήπεδο χθες, στη σουίτη του Κλέαντς Βικελίδης, όχι όποιος και όποιος βέβαια, και παρακολούθησε το παιχνίδι του Άρη με τον Λεβαδιακό και φαντάζομαι ότι βλέποντας πλέον τα ποδοσφαιρικά παιχνίδια από μια διαφορετική θέση που δεν την είχε συνηθίσει, σίγουρα θα σκεφτόταν ότι θα μπορούσε να βγάλει ένα 45 λεπτό. Ντάρσι Νέτο, καλησπέρα. Γεια σου, Φιλεμό, καλησπέρα. Το είχε ένα 45 λεπτό χθε, δεν το είχε. Να σου πω. Εντάξει, και όλοι δηλαδή, άντε ναι, και 30 λεπτά και ένα μήκο δεν μπορεί. Τι ωραία, και τι μου φέρανε. Μετά από τόσα χρόνια. Ο Μαυρούλης και ο γιο θα σε έκανε ο Μαυρούλης από εκεί. Το 7 θα σε έκανε. Ναι. Πριν 5 χρόνια τον έτρωχες όμως. Πριν 5 χρόνια δεν περνούσε με τίποτα. Με τίποτα. Πώς είναι πλέον, Ντάρσι, να το βλέπεις απ' έξω, ξέροντας ότι δεν θα παίξεις πάλι? Ναι, εντάξει, ναι, δεν είναι εύκολο. Κάπου... Okay, εγώ ήμουνα από πέρσι, ήταν σιγά σιγά να βάλω το μυαλό μου και μετά από τόσα χρόνια και παίζω μπάλα και αυτά, και να σταματήσω. Και τώρα φέτος, πρώτη φορά και εμείς και εσάς πήγαμε τώρα και Χαριλάω έτσι, και μετά από τόσα 4 χρόνια και τώρα πάλι Super League, και γεμάτο και το κόσμο ευχαριστημένος και το κλίμα ήταν φοβερό. Και μόνο και το κλίμα, κατάλαβα, δεν λέω τώρα και μπάλα, και λέμε τώρα και το... Και εντάξει, η ομάδα, πιστεύω και μετά από αυτούς και ήταν χθες, πρώτη φορά πιστεύω και αυτούς έχει παίξει και τόσο κόσμο, κατάλαβα. Ναι. Και μάζεψε... Και τώρα και τους Ισπανούς και όλους. Τέτοια ατμοσφαίρα πιστεύω και κάποιος εκεί ήταν η πρώτη φορά. Και με έναν αντίπαλο όπως το Λεβαδιακό, εντάξει, δεν νομίζω και εσύ όταν έπαιζες να είχε μαζέψει το γήπεδο τόσο πολύ κόσμο. Εντάξει, γιατί ο Λεβαδιακός δεν είναι και ο μεγάλος αντίπαλος. Έτσι. Όχι, δεν είναι. Εντάξει, μα εγώ λέω και μετά ο κόσμο ήρθε χτες και μετά, okay, και μετά από δύο νίκες. Και μετά από τόσα χρόνια και Χαριλάω τώρα και παίζουμε μέσα και Χαριλάω. Και μετά από τόσα χρόνια και πάλι Super League, πιστεύω και... Και μια Δευτέρα, δεν ήταν ούτε Σάββατο ούτε Κυριακή, και Δευτέρα. Και ήταν και Δευτέρα κιόλας, ναι. Ήταν Δευτέρα, και 7 η ώρα. Εντάξει, μπράβο. Και αυτό λέω, έχουμε τόσο κόσμο και αγαπάει ομάδα και... Άστε, μόνο εδώ Ελλάδα γίνεται αυτά, ξέρεις. Εντάξει, έχει ζήσει το γήπεδο κι άλλες ανάλογες στιγμές στο παρελθόν, όχι βέβαια με ομάδες όπως ο Λεβαδιακός, ναι. Αλλά φαίνεται, εντάξει, το βλέπεις και εσύ, ότι στον Άρη φέτος γίνεται κάτι διαφορετικό, κάτι καινούριο. Και κάτι, ναι, που αρέσει, ναι, τον, ναι, κόσμο. Ναι, αυτό και αυτό λέω. Και χτες και είδες και είτε όρη και οι ομάδες δεν ήταν καλά και αυτά και ο Λεβαδιακός ξεκινήσε να βάλει εμείς λίγο πίσω, και το κόσμο είχε ηρεμία. Δεν είχε κανένας γκρινιάζει, κανένας λίγο φόβο, τίποτα, κατάλαβες. Ναι. Ήτανε, πιστεύω και είναι λίγο διαφορετικά. Ναι. Εδώ, το καλό είναι. Εδώ μήπως, Ντάρση, έχει να κάνει και με το ότι ο φετινός Άρης δεν σε κάνει να ανησυχήσει ότι μπορεί να πάει κάτι στραβά. Έστω και στην, όχι και τόσο καλή του μέρα, γιατί χθες η ομάδα δεν ήταν και τόσο καλή, είναι η αλήθεια, αλλά δεν σου βγάζει, ναι, ανησυχία. Μπράβο. Μα ξέρεις γιατί. Εντάξει, και το καλό και χθες έβαλαμε το γκολ το λίγο νωρίς. 22. Και από εκεί πιστεύω και έδωσα λίγο χαλαρό στο παιχνίδι για μας. Ναι. Και αμένα, λέω και μπροστά, πρέπει να κάνουμε παραπάνω τα πράγματα, κατάλαβες. Ναι. Λέω από κίνησης, από dribbles, από αυτά. Για μένα μου αρέσει πάρα πολύ το μικρό, το Ματέο. Ο Ματέο, ναι. Και για μένα το καλύτερο σπέκτη είναι. Και τρέχει παντού. Πάνω, κάτω και δεν φοβάται. Και μαρκάρει κιόλας πολύ. Ναι. Και ο Μπρούνο μου αρέσει. Εμένα με εκτές ο Μπρούνο δεν ήταν καλός. Ήταν εδώ, okay, normal. Ναι. Και περιμένω παραπάνω, κατάλαβα. Και εμένα μου αρέσει το Ματήρα και κάτι που περιμένει. Εντάξει, δεν ήταν έτσι. Έπαιζε πολύ καλή μπάλα, όχι.
για μένα μου αρέσει πάρα πολύ και η Λαμία και η Λάρη. Ντάρση, πόσο βοηθάει τον μπακ ένας παίκτης σαν τον Ματέο Γκαρσία, που γυρνάει συνέχεια και βοηθάει και κόβει και ξέρεις ότι έχεις μια βοήθεια από ένα παίκτη που είναι επιθετικό γενής, που είναι εξτρέμ. Αυτό δεν είναι, ήταν σαν το Χαβί του παλιά φίλου. Ναι, έτσι, ναι, όντως. Όχι τόσο ποιότητα, εντάξει. Ναι. Το Ματέο βλέπουμε και τρίπλες και σταματάει μπάλα και θέλει μπάλα συνέχεια, κατάλαβες. 22 χρονών είναι. 22 είναι. 22 χρονών είναι. 6 εκατομμύρια ρήτρα έχει. Αυτός. Ναι. Άμα θέλει ο Άρης να το πάρει, 6 εκατομμύρια. Εδώ τώρα τον Καρυπίδη έχει τα 5. Δώσε το ένα στον Καρυπίδη, έχει τα 5. Θα το πάρουμε. Άμα θέλει να το πάρει, πρέπει να το πάρει τώρα. Έτσι. Εντάξει, είναι πολύ καλός παίκτης. Γι' αυτό και είναι τόσο ακριβώς και νομίζω θα κάνει καριέρα στην Πριμέρα αυτός κάποια στιγμή. Θα τον δούμε σε μεγάλη ομάδα εκεί. Γενικά. Γενικά τι άλλο βλέπεις έτσι από την ομάδα, δεν έχουν μπει και όλοι οι παίκτες, δηλαδή περιμένουμε τον Μαυράη που είναι διεθνής αρχηγός Εθνικής Αλβανίας. Πολλοί λένε ότι, εντάξει, ο Αριανός ξέρει το τι λέω, θυμίζει λίγο Ρονάλντο ο συγκεκριμένος, θυμίζει όμως, γιατί ο Ρονάλντο νομίζω είναι ο κορυφαίος που έχει έρθει στη συγκεκριμένη θέση τα τελευταία χρόνια, για να μην πω αρχής εξ αρχής. Ο Μαυράη, ο Σιώπης μπήκε ήδη, ο Μαρτίνες ακούμε πάρα πολύ καλά λόγια για τον Αργεντίνο επίσης. Δεν ξέρω το Βίτορ, αυτόν τον πιτσιρικά, τον Βραζιλιάνο, τον συμπατριώτη σου, αν τον είδες καθόλου, αν μιλήσατε, γιατί ήταν στο κήπεδο. Ναι, ήταν εκτές μαζί μου εκεί πάνω, κατάλαβες. Εντάξει, εγώ τον είπα, είναι μικρός, μα εγώ τον είπα, δεν πρέπει να βάλει το μυαλό και είναι μικρός. Πρέπει να προσπαθήσει και να παίξει. Μικρός στην Βραζιλία, ένας είναι Chelsea, ο άλλος είναι Manchester City, ο άλλος είναι... Το μικρός δεν γίνεται στην μπάλα, κατάλαβε. Άμα είναι διαφορετικά πρέπει να δείξει και να προσπαθεί να παίξει. Okay, αυτός δεν συμβόλησε στην ΑΕΚ. Μα εγώ τον είπα, Φέντρο, άντε κάνει προπόνηση, κάνει καλό και ασένα. Και πότε να μπει, πρέπει να μπεις έτσι δυνατά και να δείξει και μπορείς να παίξει, κατάλαβε. Όχι μόνο θα είναι εδώ και να κάνει μόνο προπόνηση. Και λέει, όχι να το, και να προσπαθώ να κάνω αυτά και αλλά. Το λέω, okay, μπράβο. Εντάξει, έχει καλό μυαλό αυτό. Να δούμε. Είναι μόνος δεν το κατάλαβε και δεν μιλάει ούτε αγγλικά, ναι, ούτε ελληνικά. Και τον βοηθάει πολύ ο Σόουζα σε αυτές τις πρώτες μέρες. Ναι. Εγώ τον είπα το Σόουζα. Σόουζα, προσέξτε λίγο το παιδί, πάει καθαριστό. Ναι. Αυτά και όλοι χρειάζεται από μένα. Και τώρα προσπαθώ να βρεθούμε. Ναι. Η γλώσσα που μιλάει, τα Πορτσουγκίζ είναι αυτά που μιλάτε εσείς, έτσι. Δεν μοιάζουν με τα Ισπανικά. Με νοιάζει πολύ. Αυτό λέει, δεν καταλαβαίνει, δηλαδή τον προπονητή δεν τον καταλαβαίνει όταν μιλάει. Ναι, καταλάβει, τώρα καταλαβαίνει. Είναι η πρώτη φορά και το παιδί πήγε έξω από Βραζιλία, κατάλαβε. Ναι. Και αυτό τρέπεται να λέει καλημέρα. Ναι. Αυτό είναι πάνω από Βραζιλία, κατάλαβε, εκεί, Ρεσίφη, κοντά μας. Ο Νασιμέντο ήταν από εκεί, ποιος ήταν εκεί, από τον Αμαζόνιο μέσα. Ναι, θυμάσαι, ο Τίνγκα αυτούς. Τίνγκα τούτα. Τίνγκα τούτα. Τούτα. Αυτή ήταν από το τέτοιο. Ναι, σαν άλλαγο είναι. Μέσα εκεί στη ζούγκλα ήταν αυτή. Ναι. Και ξέρεις εμείς έβαλε εγώ κάτι βίντεο που είναι στα γυναίκα αυτά. Ο Νασιμέντο. Στην ημέρα μου είναι ο Νασούτη. Ο Νασούτη. Ναι. Α, σε πήρε τώρα ο Νασούτη. Ναι, και μιλούσαμε. Και αυτό τώρα είναι ένα Αμερική, κάνει κάτι άλλες δουλειές, τώρα δεν ξέρω τι σχολάει και από την μπάλα. Άλλες δουλειές κάνει. Μένει... Και αυτός ήταν καλός, δε. Ο Νασούτη, ναι, καλός ποδοσφαιριστής. Μένει πάντως, Ντάρση, μένει στους ξένους παίκτες που ήρθαν και έπαιξαν στον Άρη. Δένονται και με τον κόσμο και με την παρουσία του κόσμου. Νομίζω ναι, ότι... Ναι. Και αυτό εγώ είπα. Εγώ έχω μιλήσει λίγο για τον Μπρούνο, λίγο για το... Για το Βίτο, το Σόλτα πάνω το μιλάω. Και μιλάω, φίλε, άμα ήρθε εδώ και να δείξει πάθος και αυτά και ο κόσμος τον αγαπάει, δεν πάει πουθενά μετά. Ναι. Μπορεί και να πάει σε ένα χρόνο, δύο χρόνια, σίγουρα, να θυμάσαι πάντα εδώ. Χαριλάω και στον κόσμο και αυτό, Ελλάδα και τάλα. Και σαν το κλίμα εδώ, μπορεί και να έχει μία... Ένα αγώνα, δύο, τρεις και εκεί, ντέρμπι και αυτά, λίγο γκρινιά. Μα φίλε, έτσι πρέπει να πάρει και παντού. Λίγο πιέση, κατάλαβε.
Θεωρείς ότι αυτή η χρονιά με τον κόσμο έτσι να είναι πολύ κοντά στην ομάδα, με έναν Άρη που βγάζει μια καλή εικόνα στο γήπεδο με εξαίρεση χθες, ότι μπορεί να αποτελέσει μια χρονιά στην οποία η ομάδα μπορεί να καταφέρει κάτι διαφορετικό? Μέχρι πού μπορεί να φτάσει αυτός ο Άρης, έτσι όπως τον βλέπεις εσύ μέχρι στιγμής? Εντάξει, τώρα εμείς δεν μπορούμε να πούμε τώρα λόγια για «Ω, είναι μια χαρά» και όλοι με λένε «Ναι, το πάμε να πάρουμε πρωτάθλημα 17, λαλαλα». Εντάξει, οκ, άιντε, πάμε. Αυτό το κόσμο τώρα έχει λίγο, ναι, πώς λένε, οργασμός και καταλάβει. Ναι, 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 ναι. Έμαθες, ρε σκύλε, και το οργασμός. Εντάξει, μετά από τόσα χρόνια και αυτό λέω. Ναι. Μα οκ, okay, περίμενε. Έχουμε παίξει ακόμα και με Λαμία και Λάρις και τώρα Λεβαδιακός. Ναι. Οκ, okay, ομάδα βλέπουμε, έχουμε καλούς παίκτες. Έχουμε μια καλή ομάδα. Εμείς ξέρουμε τώρα και η Ελλάδα, εσείς καλύτερα από μένα, βλέπετε άλλες ομάδες τι έχει. Δεν έχει τώρα άλλες ομάδες και λέμε «Ω, αυτή η ομάδα εκεί είναι καλή, κοίτα πώς είναι ο Απόλλο, κοίτα πώς είναι η Λάρισα, κοίτα πώς είναι ο Ξάντη». Οκ. Δεν ήταν έτσι πώς ήταν παλιά, κατάλαβα. Mm-hmm. 10 ομάδες ήταν πολύ, πολύ strong, πολύ δυνατά. Mm-hmm. Μα βλέπω και ο Άρης μπορεί να πάει και τέτοιες εκεί, θες σίγουρα. Ναι. Από αυτή η ομάδα και εγώ έβλεπα. Έβλεπα κάτι προπόνηση και τώρα βλέπω και τι μπορεί να δείξει μέσα. Τώρα άμα αυτούς βάλει το μυαλό και να δίνει πάθος και μαζί να παίξει καλή μπάλα, άντε πάει, σίγουρα. Τον Ερνάντες, Ερνάντες παλιά. Λοιπόν, τον Ερέρα πώς τον βλέπεις? Οκ, okay, είναι καλός. Μέχρι τώρα δεν μπορώ να πω. Έχω το μίλησε δύο φορές και το μίλησε πώς ήταν και αυτά κάτι πράγματα. Εντάξει, okay, είναι λίγο... πώς λένε, εδώ η Ελλάδα πρέπει να μπει λίγο τα θέση μας λίγο. Εντάξει, άντε να δούμε αύριο, άμα χρειάζεται κάτι, κατάλαβες, γρήγορα. Ναι, ναι. Δεν είναι και γρήγορα, περίμενε. Οκ, okay, να δούμε αύριο. Άντε πάει και καφέ και να περιμένει. Ναι. Δεν είναι τα πράγματα έτσι γρήγορα. Χρειάζεται αυτά. Okay. Να προσαρμοστείτε, πρέπει στους ρυθμούς της Ελλάδας. Ναι. Μπράβο, πρέπει να έχει λίγο υπομονή. Και άμα μπορεί και η ομάδα μπορεί να και έχει λεφτά αυτά, οκ, okay, μπορεί να το κάνει. Άμα αλλιώς, πρέπει να κάνει αυτό τι έχει. Άμα αλλιώς, δεν μπορεί να έχει νέα πρώτη στην ώρα και κάτι μαλακές, κατάλαβες. Ναι. Το λέμε στο ραδιόφωνο. Ναι. Λοιπόν, πού βλέπεις ότι η ομάδα έχει πρόβλημα? Γιατί, οκ, okay, βλέπουμε τα θετικά, τα βλέπουμε όλοι. Ας πούμε, δική μου άποψη είναι ότι ειδικά χθες είχε ζητήματα μεσοαμυντικά, είχε προβλήματα στις επιστροφές. Δεν πατούσε καλά η ομάδα, δηλαδή με μια πιο ποιοτική ομάδα απέναντι, δηλαδή ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, ΑΕΚ κτλ. Θα έχει πολλά προβλήματα χθες η ομάδα. Βέβαια θα μου πεις, δεν παίζω το ίδιο. Ο παίχτης δεν μπαίνει το ίδιο όταν απέναντι το έχει τον ΠΑΟΚ ή το Λεβαδιακό. Μπαίνει αλλιώς. Μπράβο, μπράβο. Είναι αλλιώς. Άλλη εμπειρία, άλλο ποιότητα, άλλα... Mm-hmm. Άστε, εμείς βλέπουμε τώρα και αυτούς παίκτες και έχουν τώρα. Οκ, okay, τώρα. Λέμε πάντα ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός και ΑΕΚ. Είναι παίκτες και έχει παίξει στην Ευρώπη και μεγάλη ομάδα και καλή ομάδα. Ναι. Και άμα τα δίνει λίγο, πώς λένε, έτσι space, άμα τα δίνει λίγο να γυρίσει και να πάει τέτοια, πάει. Ναι. Να κάνεις φάου, παίρνω το κάτι. Όμα να αργήσεις δύο δευτερό, τρία, πάει. Ένα κίνηση, κάτι. Όχι. Άμα δεν βάζεις το μυαλό και κοίτα, εδώ έχουμε το παίξ, άντε πάμε και δυνατά, ένα βοηθείς το άλλο, άμα αλλιώς φίλες. Οκ, πρόβλημα υπάρχει σίγουρα. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να πούμε τώρα, είναι οργανωμένο. Όχι. Παίζουμε πολύ αργά. Να αλλάξουμε από ένα μία χρειά από την άλλη. Αυτό βλέπω και πρέπει να πούμε πιο γρήγορα. Mm-hmm. Και ο Μαρτίνε και κάνει το παιχνίδι. Βλέπει και όλη την ώρα έρθει να πάλι μπάλα. Και θέλει να παίζει γρήγορα, μα δεν μπορεί. Mm-hmm. Αυτό είναι... Να καταλαβαίνει το άλλο. Μήπως εντάξει, φταίει γενικότερα πέραν άλλων πραγμάτων ότι είναι και μια καινούργια ομάδα με πολλούς νέους ποδοσφαιριστές. Και αυτό, ναι, και όλοι είναι καινούριοι. Και τώρα ξεκινάει ένα, ναι, θα ξέρει το άλλο. Δεν είναι αυτό. Πώς, ναι, καινούριοι θα ξέρει έτσι. 18. Και όλοι ξεκινάει το άλλο. Ναι. Και αυτό. Έχει μόνο από πέρσι ο Ντελιζίτ και ο Τζανακάκης. Και ο Τζανακάκης.
Το Τζανακάκι πώς το βλέπεις, Νιάσια, τον ανέφερε, γιατί αγωνίστηκε στη θέση που σε μάθαμε και σένα πάρα πολλά χρόνια μέχρι στιγμής. Να, το Τσάνα εγώ πάντα τον είπα. Ο Τσάνα έχει πάτς. Θέλει να όλη την ώρα να δίνει κατάλαβε το τι έχει. Ναι. Μα εγώ τον είπα, πρέπει να προσπαθήσει να κάνει καλύτερα. Σέντρα, το 1-1, ναι. Να προσπαθήσει να κάνει μια καλή πάσα. Αυτό κάνει διαφορετικά και τον μπακ, κατάλαβε. Ναι. Όχι μόνο αμυντικά, οκ. Okay. Και αμυντικά ήταν κάτι προβλήματα. Εκεί το μαύρο εκεί το πέρασε 2-3 φορές. Ναι. Κατάλαβε. Και εντάξει, πιστεύω ότι ο Τσανακάκης σιγά-σιγά να μπαίνει αυτό και θα γίνει καλύτερος. Και ένα καλύτερο παιδί και να ακούει και αυτά. Και μπορεί και αμένα βλέπω και μπορεί να πρέπει να κάνει καλύτερα. Κατάλαβε. Εδώ ένας φίλος με ρωτάει αν θα σε δούμε ποτέ στον Άρη ξανά. Τον Καρυπίδη να ρωτήσω. Τον Καρυπίδη να ρωτήσω. Τι ρωτά στον Τάρση. Τώρα μου λέει. Έτσι πέφτει. Μου το έστειλε να το ρωτήσω. Εντάξει. Ναι, αυτό δεν μπορεί να ρωτήσει κανένα. Πρέπει να ρωτήσει από αυτού. Ναι. Εντάξει, εσύ σίγουρα θα το ήθελε. Εντάξει, αυτό το γνωρίζουμε. Να σου πω τώρα. Έχει Άρης ΠΑΟΚ την άλλη εβδομάδα. ΠΑΟΚ Άρης στο κύπελο. Ναι. Την άλλη Τετάρτη. Εγώ θέλω να πάω. Με τούμπα. Δώσει κανένα ένα. Άλλο θέλω να σου πω. Εισιτήριο σου δώσω. Άκου λίγο. Δώσε μια κλωτσιά το μάτος. Κάνε, τραυμάτισε το λίγο να μην παίξει. Καλός παίχτης. Ρίξ του τίποτα στο φαγητό εκεί που τρώτε και τα λοιπά. Ρίξ του τίποτα να το πιάσει κανένα. Κάτσε γιατί εδώ σου δίνει την είδηση ότι δεν θα παίξει. Δεν θα παίξει. Δεν παίζει. Δεν θα παίξει. Να δώσω εγώ μια μπουνιά και δεν θα παίξει. Δώσ' τον μια εκεί πέρα. Αυτός τι, καλό παιδί είναι. Καλό παιδί είναι αυτός ο Ζεντάρση. Παρόλο που είναι σκληρός μες στο γήπεδο. Κλωτσάει, κάνει, ράνει. Πολύ κλωτσιά ρίχνει. Ναι. Όχι, αυτό είναι. Δεν είναι μόνο και παίζει, και παίζω στο παθό. Mm-hmm. Αυτό το ξέρω μάζε από Βραζιλία. Ναι, ναι. Και μετά που έφυγε εγώ από Παρανά και αυτά, ήταν αυτός. Και έχω κάποιους φίλους έτσι και ξέρουν. Όχι, είναι πολύ καλό παιδί, ήσυχος και αυτά, οικογένεια, έχει δύο παιδί. Ναι, γι' αυτό κλωτσάμε στο κήπεδο. Ναι, όχι, το κήπεδο βάλει σαν τρανσφόρμες, κατάλαβα αυτό. Λέει μαλάκ. Το Άρη δεν είναι εκεί, ρε, έχει λίγο πώς δεν. Ευτυχώς και εγώ τώρα σταμάτησα την μπάλα. Άμα αλλιώς σίγουρα να μαλώσουν. Άμα ακόμα παίζω μπάλα να δεις. Όχι, μα εντάξει. Είναι ίσως τώρα, είναι η καλύτερη μεταγραφή του ΠΑΟΚ τα τελευταία 5 χρόνια για μένα. Είναι ο καλύτερος παίκτης που έχει πάρει ο ΠΑΟΚ τα τελευταία 5 χρόνια. Μπράβο φίλε και εμένα. Όχι, είναι ξέρεις γιατί. Διαφορετικά. Ο Πούστη είναι και μιλάμε και αυτά και λέει. Ναι, το τρώω καλά, πρέπει να κοιμηθώ κάτι απόγευμα. Είναι σαν άντε, σαν τη Ματία, σαν το Ρονάλντι ήταν στον Άρη. Ναι, κατάλαβα. Ο Πούστη θα το προσέξει πιο πολύ. Πολύ. Και αυτό είναι η Αντάκη είναι φωτοβολίδα, πετάς. Ναι. Τον Άρη πώς το βλέπεις γενικότερα. Πες. Τι τον είπες. Τι τον είπες. Και αυτό ζει και μια ομάδα και το έστειλε από, δεν ξέρω, από Ρουσία και αυτά. Α, ναι, το έχω αυτή από άλλη ομάδα, ναι. Ρουσία και αυτά. Ναι, μπράβο, άντε, φύγε. Μπράβο, γιατί δεν το πας, φύγε. Όχι, μα όλα και αυτά και πλάκα. Μα ας, έξω από το ποδόσφαιρο, ας είναι καλό παιδί. Αντίθετα. Πώς το βλέπεις το μάτς αυτό? Είναι μέσα στο κήπεδο δεν χρειάζεται καλό παιδί. Πρέπει να έχουμε τρέλα. Α, μπράβο. Άς, έξω από το κήπεδο δεν είναι. Άμα βάζει την μπλούζα και φοράει και βάλει πάτους και ας, δεν σε νοιάζει τίποτα. 11 κόντρα 11, κατάλαβα. Δεν είναι αυτό και ο άλλος είναι καλύτερο και ο άλλος πώς. Άμα βάζει εκεί δύναμη και πάτους πάει. Για τους ποδοσφαιριστές του Άρη, τώρα έτσι που είναι και πολλά νέα πρόσωπα, είμαστε μια εβδομάδα πριν από αυτό το παιχνίδι. Υπάρχει βέβαια και το μάτς στα Γιάννα. Εσύ που έχεις ζήσει αρκετά Άρης, ΠΑΟΚ, Άρης, τι θα τους συμβούλευες και τι θα τους έλεγες για τέτοιου είδους παιχνίδια? Ναι, και αυτό κοίτα. Και εσύ φέρει και κάνω παλιά πάρα πολύ και το σώζω και το αγωγείς. Ναι. Και πάντα μιλάμε και αυτά. Είναι normal τώρα και δεν παίζει. Και οκ. Διαλέξει ο προπονητής. Δεν μπορούμε να πούμε εμείς. Και από προετοιμασία εγώ πάντα το μίλησα και ήταν καλός και προπόνησε και αυτά. Και εσείς ξέρετε. Οκ, ναι. Διαλέξει ο προπονητής και τα περιμένεις, μπάνκο είναι. Και εγώ πάντα τώρα και κάποιον έτοιμο ήρεμα, κάνει προπόνηση
και μπορεί και να μπει σε λίγο, σιγά σιγά. Και πρέπει να είναι έτοιμος. Και αφού είναι διαφορετικά είναι τα πράγματα. Δεν είναι από δεν είναι βήτα. Ναι, έτσι. Κατάλαβε, βήτα μόνο άλλος και τρέκωνε μπάλα ψηλά και τρέκωνε σαν μπούφαλο. Όχι, αφού είναι στο λίγο είναι άλλα πράγματα. Και ντέρμπι όμως και είναι άλλα ακόμα. Κατάλαβε. Ναι. Εγώ τον βλέπω πάντως πρώτος πανηγυρίζει και τα γκολ και με όλους τους παίκτες και στο τέλος. Ναι, ναι, όχι, αυτός έχει μέσα του, κατάλαβες. Mm-hmm. Έχει μέσα και θέλει πάντα να βοηθήσει, να κερδίσει. Και θέλει σε ένα μισό χρόνο, εγώ τον είπα, μαλάκα. Εσύ το κόσμο σε ξέρει, τον αγαπάει. Προσπαθεί να κάνει αυτό και ασένα τώρα. Έτσι. Κάνει και το καλό πάντα. Και τώρα εντάξει, είναι πολύ καλό παιδί. Και πάντα του λέω, μαλάκα, να δεις τι θα γίνει. Ένα ντέρμπι. Άστο, οκ, Άρης Ολυμπιακός, Άρης. Μα ένα ντέρμπι και έχουμε μια ζωή, Άρης Πάουκ και Πάουκ και Άρης. Εκεί να δεις ποιος είναι το καλό παίκτη. Εκεί πρέπει να βλέπεις. Κοίταξε, ο Άρης ποιος παίζει... Ποιος είναι κυφόμπ, ποιος και να πάρει μπάλα, ποιος και να κάνει κάτι, ποιος να βάλει νεύρα. Έτσι. Εκεί βλέπεις διαφορετικός παίκτης, κατάλαβες. Έτσι λέω εγώ. Δεν ξέρω το άλλο. Πιθανόν να παίξει κιόλας. Γιατί το Σάββατο παίζει ο Άρης στα Γιάννενα, Τετάρτη είναι με τον ΠΑΟΚ και Κυριακή είναι με τον Αστέρα Τρίπολης. Είναι τρία μάτς σε μια εβδομάδα. Τρία μάτς σε μια εβδομάδα. Αναγκαστικά δεν υπάρχουν αλλαγές. Μπράβο. Και είναι... Δεν βλέπω και είναι σαν το Γιάννενα τώρα θα είναι ένα παιχνίδι νορμάλ. Και Γιάννενα τώρα πρέπει να... Τώρα και πρέπει να κερδίσει εμάς. Έτσι. Και εμείς τώρα και βλέπουμε από τρία νίκη και εμείς πρέπει να πάμε τώρα και να μπούμε πάλι και στα πρώτη θέση. Και μετά έχουμε το Κύπελλο. Και μετά Τρίπολη. Και ξέρεις ότι είναι Τρίπολη μια σκληρή ομάδα. Καλή ομάδα. Πάντα. Έχει, ναι. Ο Αστέρας έχει καλή ομάδα. Ναι, πάντα. Ο Τρίπολη που το ξέρω εγώ, ο Τρίπολη πάντα κάνει μια σκληρή ομάδα. Φίλε. Έτσι. Πάντα. Να δούμε. Τετάρτη να δούμε εκεί και εγώ θα να πάω. Μάτος, πες το Μάτος, δώσει πρόσκληση. Να σε δώσει πρόσκληση να πας. Να κάνω εγώ τώρα να το πάρω για φαγητό, να βάλω κάτι και στο νερό. Ρίξε με μέσα. Την Τρίτη βγείτε για φαγητό. Να σου πω, τελικά ο ΠΑΟΚ σε είχε προσεγγίσει τότε, σε είχε πλησιάσει για να πας στον ΠΑΟΚ. Όταν έπεσε πριν να ανανεώσει το συμβόλαιό σου, ε. Ναι, πριν να ανανεώσει, πριν να τελειώνει 6 μήνες και είχε εγώ ένα χρόνο συν άλλο ένα. Ναι. Και ο Βιτόλο πήγε εκεί στο ΠΑΟΚ, θυμάσαι. Ναι. Και μετά ο Βρίζας και ο Βιτόλο ξεκινήσουν να μιλάει και να με πάρεις πριν Δεκεμβρίου και να αλλάξει το... Ναι. Μετά που ξεκινά Ιανουάριο εσύ μπορείς να κάνει μεταγραφή άλλη εβδομάδα. Σωστό, 6 μήνες πριν, ναι. Ναι. Και ξεκινάμε να μιλήσουμε και αυτά που λέει, τι τρελός μάκη, δεν μπορώ να πάω, δεν μπορώ να κάνω αυτά. Όχι, εδώ είναι μια χαρά, είναι καλή ομάδα. Δεν μπορώ, δεν πάω. Δεν μ' αρέσει εμένα το μαύρο έτσι και το άσπρο, δεν πάω. Και ο Βιτόλο έκανε παρέα μαζί μου στον Άρη. Ήταν φίλος. Και ο Πούτσι ξέρει. Όχι, έδωσε στον Άρη, έδωσε και το ΠΑΟΚ, έδωσε το Παρασυναϊκό, που είναι έτσι. Έφυγε παντού, ναι. Και το μιλάω ακόμα. Το ίδιο έκανε και στον ΠΑΟΚ. Ό,τι έκανε στον Άρη. Έφυγε από τον ΠΑΟΚ, πήγε στον Παναθηναϊκό. Όχι, είναι ένα παιδί και βάλει την μπλούζα και πάει να την νιώθει. Και εγώ τον λέω, δεν μπορώ να κάτσω εγώ τώρα άλλα 10 χρόνια εδώ και μετά να δούμε. Μπορεί και εγώ να δουλεύω στον Άρη και εσύ δουλεύει και στον ΠΑΟΚ. Και μετά ο Πούση έφυγε από εκεί. Και μετά ο Πούση έφυγε. Και μετά το πήλε σε πάλι και λέει, μαλάκα, έλα στο Παναθηναϊκό τώρα. Τι να πάω Παναθηναϊκό. μας εγώ, τόσο άτυχος, εγώ δεν ξέρω τι θα κάνω. Εμείς πήραμε τα καλύτερα χρόνια στην ομάδα. Ναι, όντως. Και εγώ πήρα και το κακό, θυμάσαι, μετά από 11-12 ήταν τα χάλια τα πράγματα. Εσείς ξέρετε, από εκεί ξεκινήσα όλα τα προβλήματα. Έτσι. 8 μήνες χωρίς λεπτά, και είχε εγώ άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο και μεγάλη και αυτά, άσχε. Και όσο ξέρεις, εγώ άσχε σαν μισό εκατομμύριο έτσι, χωρίς να τίποτα. Χάρισες και λεφτά όντως, είναι αλήθεια αυτό. 400.000 ευρώ. Ο μόνος. Ναι, και μετά εγώ λέω, άντε να γυρίσω στο Βραζιλία. και μετά από εκεί πήγε εκεί, στο Ολυμπιακό. Ναι. Μα τελικά δεν πήρα αυτό το, θυμάσαι το διαβατήριο ιταλικό και αυτά και... Και ο Μαρινάκης λέει, ναι, θα σου δώσει 20 μέρες, δεν μπορώ 20 μέρες.
Άμα αλλιώς πρέπει να φύγω, άμα δεν θα κάτσω τον Άρη, θα γυρίσω στο Βραζιλία. Και αυτό γυρίσω στο Βραζιλία, κατάλαβα. Ναι, δεν το πήρε στο διαβατήριο. Ναι, τι ο παππούς ήταν, η γιαγιά, ποιος ήταν, κάποιος ήταν εκεί από τη Σικελία, από πού ήταν, την Ιταλία. Ναι, ο παππούς, ναι, ναι, και εγώ να... Είναι, ήταν ένα παιδί και έκανε το γιάρο το διαβατήριο, κατά το Ιταλικό. Ναι. Και αυτός προσπατούσε να με βοηθήσει. Mm. Και έμεινα 2-3 χρόνια και τελικά και λέω, α, τώρα δεν χρειάζεται. Γιατί δεν πήγε ο γιάρος στον μεγάλο Ολυμπιακό. Και... Πες το Μαρινάκι να πάρει τον γιάρο. Ναι. Πού είναι αυτός, πού είναι αυτός τώρα, στη Βραζιλία, πού είναι. Προπονητής έγινε. Βραζιλία τώρα. Δεν Βραζιλία έχει και... κανένα παίχτη να μας στείλετε, δεν έχει. Ναι, και αυτό θα κάνουμε καθόλου. Ο Νάτσο πάντα με... Και αυτούς τώρα κάνει... Πώς είναι, σκάουτερ εκεί στην Αμερική. Και πάντα με στείλει κάποιους παίκτες. Και μικρούς θέλω όμως, κατάλαβες. Θέλω εκεί, 19, 20, 21 χρονών. Και να φέρουμε εδώ. Και να παίζει ένα χρόνο και σίγουρα να το παιδί όλο να πουλήσουμε. Μπορεί να κάτσει στην ομάδα 3-4 χρόνια άνετα. Ναι. Αυτό είναι δηλαδή. Πρέπει να, όχι να πάρουμε μεγάλους και τι να κάνουμε, να δώσουμε πολλά λεφτά. Όχι. Πρέπει να πάρουμε ένα μικρού 19-20 χρονών και να πληρώσουμε 2-3 κλειάλικα στη μήνα και να πάρουμε μια σπίτι και να πάει προπόνηση και να γυρίσει και σε ένα χρόνο το παιδί σίγουρα να μπορώ να πουλήσουμε 1 εκατομμύριο, 2. Έτσι. Εύκολο. Μπούμπου. Έτσι είναι δουλειά. Άμα πρέπει να είναι και οργάνωση, κατάλαβα. Εντάξει, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν νομίζω απολαυστική. Εμείς το απολαύσαμε, ελπίζουμε να το απόλαυσες και εσύ η συνομιλία που είχαμε. Ευχαριστώ. Και ναι, ευχαριστώ. Μακάρι να συνεχίσεις να είσαι δίπλα στην ομάδα και σαν θεατής, αλλά και γιατί όχι άμεσα ή στα επόμενα χρόνια να επιστρέψει στο σύλλογο και από άλλο πόστο. Στο ευχόμαστε και νομίζω και το θέλει και ο κόσμος αυτό το πράγμα και κυρίως. Ναι, ναι, ναι. Βγάλει το Μάτος για φαγητό. Και βγάλει το Μάτος για φαγητό κιόλας τη Δευτέρα. Α, μπράβο. Ναι, καλύτερα από μένα. Εγώ δεν μπορώ να. Και αυτό κάποιος με λένε πάνε. Ναι, το. Ξέρεις τι κάνω έτσι και εσένα. Και εσύ είναι πολύ καλό παιδί. Άμα εσύ να γυρίσει λίγο το μυαλό να κάνει τρέλα και να βάλει όλο αυτό που έξω και το σώμα να γαμάει όλου. Ραδιόφωνο. Μη μιλάς. Λάθος. Συγγνώμη, ρε. Εντάξει, ξένος είναι, παιδιά, δεν τα καταλαβαίνει. Το εσουρού δεν τα ακούει. Δικαιολογείται. Τα μαθαίνει ακόμα τα ελληνικά. Έγινε. Εντάξει, να είσαι καλά. Γεια σου, εντάξει. Γεια σου, εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Πραγματικά. Απολαυστικότατος.